Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι και κυρία της κυβέρνησης, σήμερα είναι η επίσημη έναρξη των εργασιών της 20ης Κοινοβουλευτικής Συνόδου της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Σήμερα είναι η πρώτη μου ομιλία από αυτό εδώ το βήμα ως επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Σήμερα είναι η πρώτη κοινοβουλευτική παρέμβαση της Πλεύσης Ελευθερίας. Και θα ήθελα να συστηθούμε. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Σε αυτό το βήμα πρωτοανέβηκα πριν από 11 χρόνια, τον Ιούλιο του 2012, νεοεκλεγμένη βουλευτής, πρώτη σε ψήφους στην περιφέρειά μου, γεμάτη όνειρα για την πατρίδα μου και για τους συμπολίτες μου. Και από αυτό εδώ το βήμα μίλησα για τελευταία φορά πριν από 8 χρόνια, τον Αύγουστο του 2015, ως πρόεδρος της Βουλής, εξακολουθώντας να είμαι γεμάτη όνειρα για τη χώρα μου και για τους πολίτες της που προδόθηκαν. Κατέβηκα από αυτό το βήμα στις 14 Αυγούστου του 2015 με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τα όνειρα όλων των ανθρώπων. Και βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας για να μιλήσω και για να παλέψω για τα όνειρα των ανθρώπων που έχουμε την υποχρέωση να τα κάνουμε πραγματικότητα. Βρίσκομαι ενώπιόν σας ως μοναδική γυναίκα αρχηγός κόμματος στη σημερινή Βουλή, γιατί το θέλησαν και το επέλεξαν οι πολίτες αυτής της χώρας. Βρίσκομαι εδώ για να εκπροσωπήσω τους πολίτες και τους ανθρώπους αυτής της χώρας, τους νέους, τους μεγαλύτερους, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους άνδρες, τις γυναίκες, τα νέα ζευγάρια, τους συνταξιούχους, τα παιδιά. Βρίσκομαι εδώ για να είμαι η φωνή τους, ο λόγος τους και η παρέμβασή τους. Βρίσκομαι εδώ για να τους υπερασπιστώ από την αδικία, από την αυθαιρεσία, από την αναλγησία. Βρίσκομαι εδώ για να τους φέρω στο προσκήνιο με τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους, τα αιτήματά τους, για να υποστηρίξω κάθε θετική παρέμβαση υπέρ τους και για να αντιπαλέψω κάθε απόφαση που τους αδικεί. Γι' αυτό φτιάχτηκε η Πλεύση Ελευθερίας, που βρίσκεται σήμερα στη Βουλή με 8 βουλευτές, η μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά διόλου η έσχατη και καθόλου αμελητέα. Η Πλεύση Ελευθερίας, που αποτελεί μία μοναδική περίπτωση κινήματος που κατάφερε να μπει στη Βουλή χωρίς να ακολουθήσει καμία πεπατημένη, χωρίς να αποτελεί διάσπαση κάποιου κόμματος, χωρίς να φτιάξει κομματικούς μηχανισμούς, χωρίς ιεραρχίες, στελέχη του κομματικού σωλήνα, χωρίς ίντριγκες. Ένα κίνημα μέσα από την κοινωνία, με ανθρώπους εργαζόμενους που μέσα από τη ζωή, την πορεία και την διαδρομή τους διακρίθηκαν και με αυτά τα εφόδια παλεύουν για τους συμπολίτες τους. Ένα κίνημα μέσα από την κοινωνία με ευθεία αναφορά στα κοινωνικά κινήματα και την αμεσοδημοκρατία. Ένα κίνημα που μπήκε μέσα στη Βουλή για να δώσει ζωή στη Βουλή, για να φέρει τους πολίτες μέσα στη Βουλή, για να ακουστούν οι πολίτες μέσα στη Βουλή. Ένα κίνημα που οι 8 βουλευτές του θα συγκροτήσουν μια κοινοβουλευτική ομάδα πρότυπο, όπως εμείς την ονειρευόμαστε, την οραματιζόμαστε, μια κοινοβουλευτική ομάδα τέτοια που αξίζουν οι πολίτες αυτής της χώρας. Με βουλευτές
που αποτελούν, αυτό πιστεύω, την ελπίδα και το φως στο σημερινό Κοινοβούλιο. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι η μόνη που αποτελείται από ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών. 4 άνδρες, 4 γυναίκες αποτελούν την κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας. 3 άνθρωποι του πολιτισμού είναι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και αυτό σηματοδοτεί την έμφαση που θέλουμε να δώσουμε στον πολιτισμό και στα δικαιώματα των ανθρώπων του πολιτισμού. 2 άνθρωποι των γραμμάτων και της παιδείας είναι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθηγητές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. 1 ιατρός είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας. 4 νομικοί είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας. Και να μην ξεχάσω και 2 αριστερόχειρες είναι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας. Αν ακούσατε περισσότερους και περισσότερες στην απαρίθμηση, είναι γιατί η κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι πολυσχηδής και πολυτάλαντη και με όλες τις δυνάμεις και με όλα τις τα ταλέντα, με όλη της τη δημιουργικότητα και με όλη της την εργατικότητα, θα δώσει τα πάντα για να κάνει αυτή τη Βουλή, όχι τη Βουλή όπως την ξέραμε, αυτή που κάποιοι κάποτε αναπολούσαν, αλλά μια Βουλή αντάξια στον 21ο αιώνα. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα θα ενισχυθεί και θα συμπληρωθεί, πιστεύω, και με την 9η έδρα που μας αφαιρέθηκε άδικα και για την οποία θα κάνουμε αυτά που προβλέπονται. Αυτή η μικρή κοινοβουλευτική ομάδα είχε το δικαίωμα να εκπροσωπείται στο Προεδρείο της Βουλής με έναν αντιπρόεδρο. Το δικαίωμα αυτό της το στέρισε η κυβερνητική πλειοψηφία καταψηφίζοντας τον αντιπρόεδρό μας. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω προς τους κυρίους της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν είναι πράξη ούτε συνένεσης, ούτε θεσμικής λειτουργίας. Και αν ειλικρινά ευαγγελίζεστε τη θεσμική λειτουργία σε μία δημοκρατία, θα πρέπει να αναθεωρήσετε την απόφασή σας αυτή, ακόμη και αν σημαίνει μία ακόμη ψήφο για την Πλεύση Ελευθερίας στην διάσκεψη των Προέδρων, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Και σε μία δημοκρατία η αντιπολίτευση και ο σεβασμός στα δικαιώματά της είναι εξίσου σημαντική με την κυβέρνηση. Οι προγραμματικές δηλώσεις γίνονται στο Κοινοβούλιο. Αυτό αντικατοπτρίζει και τη σημασία του Κοινοβουλίου, τη σημασία της Βουλής σε μια δημοκρατία. Η Πλεύση Ελευθερίας που θέλει να χτίσει το πρότυπο, το υπόδειγμα της σύγχρονης αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο, θέλει να υπογραμμίσει ότι σε μία δημοκρατία, στη δημοκρατία του 2023, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι αναβαθμισμένο και ανεξάρτητο. Να μην είναι περιθωριοποιημένο, ούτε να μετατρέπεται σε εκτελεστικό όργανο της κυβέρνησης. Και επειδή από δηλώσεις που διατυπώθηκαν υποψιάζομαι ότι αρκετοί ενδεχομένως θα αρέσκονταν σε ένα κοινοβούλιο παραγωνισμένο, απαξιωμένο, χωρίς κύρος και χωρίς θεσμική δημοκρατική λειτουργία, σε αυτούς θα ήθελα να πω ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι εδώ υπερασπίστρια της θεσμικής δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής, γιατί αυτή είναι
η εντολή των πολιτών, γιατί η Βουλή εκπροσωπεί με άμεση ψήφο τους πολίτες αυτής της χώρας, η Βουλή ελέγχει την κυβέρνηση και τις πρωτοβουλίες της, η Βουλή είναι η μόνη που μπορεί να νομοθετεί έγκυρα και δημοκρατικά με βάση το Σύνταγμα. Δεν είμαστε αυτά που λέμε, είμαστε αυτά που κάνουμε και εμείς θα πράξουμε μέσα στη Βουλή με βάση τις αρχές, τις ιδέες και τις αξίες μας. Θα δράσουμε μέσα στη Βουλή με γνώμονα τη δημοκρατία και την αμεσοδημοκρατία. Είναι κρίμα που απουσιάζει ο Πρωθυπουργός και οι περισσότεροι υπουργοί, 63 στον αριθμό υπουργοί και υφυπουργοί, εκπροσωπούνται από ορισμένους. Είναι κρίμα γιατί ήθελα και ενώπιον σας και ενώπιον του Πρωθυπουργού να εκθέσω αυτά που πρόκειται εμείς να κάνουμε ως αντιπολίτευση σε αυτή τη Βουλή για να φέρουμε τους πολίτες μέσα στη Βουλή. Έχουμε λοιπόν την πρόθεση, και χαίρομαι που με ακούει ο κύριος Πρόεδρος, να ενισχύσουμε τους θεσμούς της αμεσοδημοκρατίας. Έχουμε την πρόθεση να υπογραμμίσουμε τις διαδικασίες αναφορών των πολιτών στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσα στη Βουλή και βεβαίως θα ασκήσουμε έντονο κοινοβουλευτικό έλεγχο στις πράξεις της κυβέρνησης. Έχουμε την πρόθεση και σας ενημερώνω και ελπίζω ότι θα σας βρούμε σε αυτό σύμφωνος, να ζητάμε την ακρόαση των πολιτών σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Η ακρόαση των πολιτών, η ακρόαση των φορέων είναι ένας θεσμός της νομοθετικής λειτουργίας, εξαιρετικά υποβαθμισμένος, που ελπίζουμε ότι σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο, την 20η, επιτέλους θα αναβαθμιστεί, που δεν θα ακούγονται μόνον οι φορείς τους οποίους επιθυμούν τα κόμματα, αλλά ελεύθερα θα δηλώνουν συμμετοχή οι πολίτες, θα έρχονται και θα προσκαλούνται στη Βουλή και θα ακούγονται επί των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Έχουμε την πρόθεση να επιμένουμε σε μία Βουλή ζωντανή, με βουλευτές παρόντες, διαβασμένους, ενεργούς, μία Βουλή στην οποία θα γίνεται, γιατί όχι, κύριε Πρόεδρε, πολλά ακούσαμε για τις αξιολογήσεις, θα γίνεται και μία αξιολόγηση των βουλευτών και του κοινοβουλευτικού έργου και της συμμετοχής και της παρουσίας. Όχι ποσοτική, αλλά κυρίως ποιοτική. Άκουσα και σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε, στην πανηγυρική σας ομιλία μετά την εκλογή σας, που αναφερθήκατε στο νομοθετικό έργο της προηγούμενης περίοδου. 400 τόσοι νόμοι ψηφίστηκαν. Γιατί? Γιατί αυτή η πολυνομία που ταλανίζει τη χώρα και όλοι το ξέρουμε ότι είναι κακονομία. Γιατί τόσες νομοθετικές πρωτοβουλίες ασυνάρτητες, με τροπολογίες άσχετες της τελευταίας στιγμής. Γιατί να δουλεύει το Κοινοβούλιο σε συνθήκες βιομηχανικής παραγωγής νομοθετημάτων, τα οποία εκ των υστέρων ελέγχονται ως άστοχα και διορθώνονται και ξαναδιορθώνονται. Εμείς δεν πιστεύουμε σε μια Βουλή η οποία νομοθετεί με αυτόν τον φρενήρη τρόπο. Πιστεύουμε σε μια Βουλή που νομοθετεί με πρόγραμμα και σχέδιο και θα πρέπει η κυβέρνηση να θέσει πρόγραμμα και σχέδιο νομοθετικής πρωτοβουλίας. Θα πρέπει, αντί να αξιολογούμε πόσα νομοσχέδια ψηφίστηκαν,
ποια μέτρα πραγματικά πάρθηκαν που ανακούφισαν την κοινωνία, ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες βελτίωσαν την ζωή των ανθρώπων και αν κάνουμε έναν τέτοιο έλεγχο, νομίζω ότι θα είναι πολύ φτωχά και απογοητευτικά τα συμπεράσματα. Ας κάνουμε την προσπάθεια, εμείς σας προσκαλούμε από πλευράς της Πλεύσης Ελευθερίας, ας κάνουμε την προσπάθεια σε αυτή τη Βουλή να βάλουμε τους πολίτες στο επίκεντρο, να βάλουμε τη ζωή τους στο πρώτο πλάνο, να βάλουμε τη βελτίωση των συνθήκων ζωής ως πρώτη και κυρίαρχη προτεραιότητα και κυβερνητική για εσάς της κυβέρνησης και κοινοβουλευτική για εμάς τους βουλευτές. Στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου κάλεσα τους πολίτες να αλλάξουμε τον κόσμο και να το κάνουμε με αγάπη. Και από πολλούς, σας ακούω για τις καρδούλες, από πολλούς λοιπόν λιδωρήθηκε η αγάπη. Και όχι μόνο εσείς, και άλλοι χαμογέλασαν ή χάσκογέλασαν. Η αγάπη όμως είναι εκείνη η οποία μπορεί να κινήσει το σύμπαν και η αγάπη είναι εκείνη που μπορεί να μετακινήσει βουνά. Η αγάπη είναι εκείνη που ενοχλεί, αλλά και η αγάπη είναι εκείνη που πρέπει να δείξουμε για τους πολίτες της χώρας αυτής, τους οποίους εμείς, οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, θέλουμε να τους υπερασπιστούμε. Και αυτό θα κάνουμε. Θέλουμε και θα δώσουμε την έμφαση στους αδύναμους ανθρώπους, σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Θέλουμε να είμαστε η φωνή τους. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των παιδιών που ακόμη και σήμερα, το έτος 2023, δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα της μεταφοράς τους στα σχολεία τους. Σας καλούμε να πάρετε πρωτοβουλίες ώστε αυτά τα θέματα που διαχρονικά εκκρεμούν και βασανίζουν παιδιά και οικογένειες να λυθούν. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των γονιών που κάθε χρόνο αγωνιούν αν θα μπορέσουν να γράψουν τα παιδιά τους στο βρεφονηπιακό σταθμό ή στον νηπιαγωγείο της γειτονιάς. Είμαστε στο 2023 και αυτά δεν έχουν λυθεί. Σας καλούμε, κύριοι της κυβέρνησης, να τα λύσετε και να τα λύσουμε μαζί. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των εκπαιδευτικών που ζουν με μισθούς πείνας, που ζουν σε ανασφάλεια και επισφάλεια, χωρίς πολλές φορές να ξέρουν σε ποιο σχολείο και σε ποια γωνιά της χώρας θα υπηρετήσουν. Σας καλούμε να τα λύσετε, να τα λύσουμε μαζί αυτά τα θέματα. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των μαθητών, των παιδιών που πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα μέσα στην πανδημία, έκαναν μάθημα σε συνθήκες που κανείς μας δεν έχει κληθεί να προσεγγίσει την παιδεία και βρέθηκαν για άλλη μία φορά αντιμέτωποι με την κατάρρευση των δομών του κράτους. Τώρα, στην προεκλογική περίοδο. Γιατί αυτό το επιτελικό κράτος, αυτό το εξυγχρονισμένο κράτος, αυτό το κράτος που όλα τα σκέφτεται, σκέφτηκε πως δεν θα πέσουν οι εκλογές πάνω στις εξετάσεις, αλλά δεν σκέφτηκε τι θα κάνουν τα παιδιά της πρώτης λυκείου, της δευτέρας λυκείου, της τρίτης λυκείου, που έδιναν εξετάσεις με την τράπεζα θεμάτων να καταραίει και τα θέματα της παιδείας να τα χειρίζεται μια υπηρεσιακή κυβέρνηση χωρίς κανένα εργαλείο. Σας καλούμε αυτά τα θέματα να φροντίσετε να μην ξαναπροκύψουν, να μην ξαναυπάρξουν μαθητές εγκαταλελειμμένοι απέναντι στην αβελτηρία των κατά τα άλλα ψηφιακών δομών.
Θέλουμε να είμαστε η φωνή των φοιτητών, που οι συνθήκες φοίτησής τους δεν αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κράτος, αλλά συχνά στοχοποιούνται σαν να φταίνε αυτοί. Νήσιν 2, σαν να είναι το πρόβλημα της παράτασης της φοίτησης, το πραγματικό πρόβλημα της παιδείας. Ελάχιστη βάση εισαγωγής, σαν το πρόβλημα να είναι των παιδιών, αν δεν καταφέρνουν σε αυτές τις συνθήκες που και πριν περιέγραψα, να πιάσουν υψηλότερες βαθμολογίες. Πανεπιστημιακή αστυνομία, σαν να είναι κακοποιά στοιχεία οι φοιτητές. Σας καλούμε να δούμε τα θέματα της παιδείας με άλλο μάτι, από τη σκοπιά των μαθητών, από τη σκοπιά των φοιτητών, από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των φοιτητών και θέλουμε και είμαστε η φωνή εκείνων των φοιτητών που αποκλείστηκαν από τις εκλογές τον Ιούνιο, γιατί οι εκλογές προσδιορίστηκαν μέσα στην εξεταστική τους περίοδο και δεν προβλέφθηκε τρόπος για να ψηφίσουν με εκλογικό κατάλογο εν μέσω εξεταστικής περίοδου. Γιατί δυστυχώς στην ψηφιακή Ελλάδα το ζήτημα της ψήφου δεν θεωρείται τόσο σημαντικό όσο άλλα ζητήματα για να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα ταχύτητα. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των εργαζομένων που εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες και που πάρα πολλές φορές χάνουν τη ζωή και την υγεία τους, ακόμη και σε εργασίες συνδεδεμένες με λεγόμενες πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στο λιμάνι του Πειραιά, στις εργασίες της Κόσκο και του Όλπ. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των ανέργων που δεν δικαιολογείται το 2023 με προσόντα και με όρεξη να μην βρίσκουν δουλειά. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των νέων ζευγαριών που αναζητούν τρόπο για να χτίσουν τη ζωή τους, αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε το ύψος των ενοικίων. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνησή σας εξαγγέλει αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ. Μα αν αυτά τα ποσά δεν στοιχηθούν με το κόστος ζωής, δεν έχουν καμία σημασία. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι, οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά, οι νέοι εργαζόμενοι στενάζουν υπό το βάρος των ενοικίων και δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των συνταξιούχων που αγωνιούν ακόμη και για την ιατροφαρμακευτική κάλυψή τους και την ίδια ώρα στη δύση του βίου τους λόγω της κακής διαχείρισης των οικονομικών της χώρας από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, καλούνται οι συνταξιούχοι να υποστηρίζουν με τις πενιχρές συντάξεις τους τις νεότερες γενιές. Θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε η φωνή των δανειοληπτών, των ανθρώπων που ακόμη τους καταδιώκουν τράπεζες και funds. Λείπει ο κύριος Μητσοτάκης που ουσιαστικά ένυψε τα σχήρας του μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds. Λείπει ο κύριος Τσίπρας που είναι εκείνος ο οποίος νομοθέτησε τα funds. Τι θα κάνετε, κύριε της κυβέρνησης, για τα funds, θα τα καταργήσετε? Είναι ζήτημα νομοθετικής πρωτοβουλίας, πρόκειται για νομικό έκτρωμα και οφείλετε να τοποθετηθείτε και οφείλετε να απαλλάξετε τους απλούς ανθρώπους από αυτή την μάστιγα. Τι θα κάνετε με την πρώτη κατοικία?
Άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλά για το δικαίωμα στη στέγη. Εμείς θα είμαστε η φωνή των ανθρώπων που τους παίρνουν το σπίτι με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τι θα κάνετε? Θα τους καταργήσετε? Θα θεσμοθετήσετε το πραγματικό δικαίωμα στη στέγη που σημαίνει απόλυτη προστασία όπως το Σύνταγμα ορίζει της πρώτης κατοικίας? Θα προστατεύσετε τις οικογένειες από τις εξώσεις? Θα προστατεύσετε τα παιδιά από αυτές τις τραυματικές εμπειρίες? Θα λάβετε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την περίπτωση των δανειοληπτών του ελβετικού φράγκου και των μικροομολογιούχων, θύματα και οι δύο κατηγορίες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι των εσφαλμένων πολιτικών? Σας καλούμε να πάρετε πρωτοβουλίες. Σας καλούμε επίσης, με δεδομένο ότι λέτε και λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε μια τόσο καλή κατάσταση ώστε θα αρχίσουμε να αποπληρώνουμε προπάσεις οφειλής, το χρέος των πρώτων μνημονίων, σας καλούμε να απαλλάξετε τους πολίτες αυτής της χώρας και τους δανειολήπτες αυτής της χώρας από τα χρέη που ανυπαίτια δημιουργήθηκαν και που συνδέονται με τα δύο πρώτα μνημόνια. Θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε η φωνή των γυναικών. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να εκφράσω πραγματικά τη λύπη μου για το γεγονός 7 πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν πριν από εμένα, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού. Λέξη δεν υπόθηκε για την ισότητα των φύλων. Λέξη δεν υπόθηκε για την έμφυλη βία, για την κακοποίηση των γυναικών, για τις γυναικοκτονίες. Εμείς θα ζητήσουμε τη νομική θεσμοθέτηση του όρου γυναικοκτονία και περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Περιμένω και ο Πρωθυπουργός που πριν από σχεδόν ένα χρόνο δήλωσε ότι οι γυναικοκτονίες είναι τα εγκλήματα πάθους όπως λέγαμε σε άλλες εποχές. Περιμένω και ο Πρωθυπουργός τι θέση θα πάρει για το θέμα αυτό όταν έχουμε τη μία μετά την άλλη γυναίκες θύματα επειδή είναι γυναίκες και ανύπαρκτες δυστυχώς δομές για να προστατεύσουν τα θύματα κακοποίησης. Πρέπει να σκύψουμε πάνω στο θέμα αυτό και θα πρέπει επιτέλους οι θεωρίες περί ισότητας να γίνουν πράξη. Έχετε μία κυβέρνηση των 66-63 συν 4 υπουργών με 4 γυναίκες υπουργούς, μία γυναίκα αναπληρωτή και 9 γυναίκες υφυπουργούς. Είμαστε σε μία βουλή των 300 βουλευτών με 69 γυναίκες. Η ισότητα είναι πράξη και για να γίνει πραγματικότητα χρειάζεται και πραγματική βούληση όλων. Παρεπιπτόντως για το θέμα αυτό και για την αντιμετώπιση των γυναικών στο Κοινοβούλιο, απέστειλα μία επιστολή προς τον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Ελπίζω ότι η απάντηση θα είναι έμπρακτη. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των παιδιών που δεν προστατεύονται επαρκώς από την κακοποίηση, που δεν προστατεύονται ούτε δικαστικά από την κακοποίηση. Και αυτό κάποτε πρέπει να ελεγχθεί στον τρόπο της θεσμικής λειτουργίας της δικαιοσύνης. Θέλουμε να είμαστε η φωνή όλων όσοι υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής,
εθνικής ταυτότητας, εθνότητας, θρησκεύματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ασθένειας ή αναπηρίας. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να μιλάει για κάποιες μόνο από τις διακρίσεις αυτές. Θα πρέπει για όλες να αρθρώσει λόγο η κυβέρνηση και σίγουρα η πλεύση ελευθερίας μέσα στη Βουλή θα αρθρώνει πάντοτε λόγο στο όνομα των θυμάτων των διακρίσεων, αλλά και εναντίον των πάσης φύσεως διακρίσεων. Θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε η φωνή των ασθενών και των συγγενών τους, που στην Ελλάδα του 2023, μετά την πανδημία, ακόμη δεν είναι δεδομένη ούτε καν η διακομιδή τους με ασθενοφόρο. Λυπάμαι πάρα πολύ που με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με πρόχειρες ρυθμίσεις και με επιστράτευση των πυροσβεστών εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, επιχειρείται σαν απρόβλεπτη συνθήκη να λυθεί το ζήτημα της διακομιδής των ασθενών. Θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε η φωνή των ασθενών, αλλά και των εργαζομένων στην υγεία, που συχνά αδικούνται και βαρέως στοχοποιήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους, που ακόμη διαπραγματεύονται ακόμα και τα αυτονόητα, την πρόσβασή τους δηλαδή στις δομές και στην φαρμακευτική κάλυψη. Θα είμαστε και θέλουμε να είμαστε η φωνή των κινημάτων που αγωνίζονται για τα δημόσια αγαθά, για το νερό. Άκουσα ότι θα ληφθεί κυβερνητική πρωτοβουλία για την ανάληψη της διοίκησης της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ από το δημόσιο. Την χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή και ελπίζουμε το αντίστοιχο να γίνει και με τη ΔΕΗ. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των θυμάτων, των εξαθλειωμένων ανθρώπων που ζητούν καταφυγή μέσα από συνθήκες πολέμου, μέσα από απάνθρωπες συνθήκες. Κύριοι, κηρύξατε τριήμερο εθνικό πένθος στο προηγούμενο διάστημα για τα θύματα του ναυαγίου της Πύλου. Και δεν υπόθηκε μια λέξη στις προγραμματικές δηλώσεις αυτής της κυβέρνησης. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των Ελλήνων της Διασποράς που ακόμη αγωνίζονται να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες αυτής της χώρας. Θέλουμε να είμαστε η φωνή των αγροτών και των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής. Θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε η πραγματική αντιπολίτευση σε αυτή τη Βουλή. Ακούμε τώρα πολλούς να λένε ότι θα είναι αντιπολίτευση. Άλλοι αντιπολιτεύονται τον εαυτό τους και τις πολιτικές τους. Και άλλοι υπόσχονται ότι θα κάνουν τώρα μέσα στη Βουλή αυτά που δεν έκαναν εδώ και δεκαετίες. Ως αντιπολίτευση, εμείς θα μιλήσουμε για τον πολιτισμό και την παιδεία με έμφαση στα πολιτιστικά αγαθά και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Περιμένουμε ανάλογη πρωτοβουλία για την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που αποτελεί κομμάτι των γερμανικών οφειλών. Θα μιλήσουμε για το περιβάλλον και την πολιτική προστασία που ακόμη δεν έχει συγκροτηθεί. Για τη δασοπυροπροστασία που ακόμη δεν υπάρχει σε επαρκή ετοιμότητα και ελπίζω να μην θρηνήσουμε ούτε θύματα ούτε άλλες απώλειες όπως το 2018 στο Μάτι και το 2021 στη Βόρεια Εύβοια. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα παραδώσουμε
τα νησιά και τα βουνά μας. Ελπίζω αυτή η διακήρυξη να σημαίνει ότι δεν θα παραδώσουμε ούτε τις καμένες εκτάσεις στις εταιρείες ανεμογεννητριών. Ελπίζω επίσης αυτό να σημαίνει ότι θα προστατεύσουμε την χλωρίδα και την πανίδα, το φυσικό περιβάλλον που αποτελεί περιουσία μας, τους δρυμούς που αποτελούν εθνικό κεφάλαιο, τα ζώα, τις ζωντανές υπάρξεις που είναι υπάρξεις υπό την προστασία μας. Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Βουλής θα ζητήσουμε να αναλυφθούν ενέργειες κοινοβουλευτικής διπλωματίας με αξιοποίηση των εργασιών της Βουλής και του πορίσματος που αφορά την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, με αξιοποίηση των πορισμάτων της Βουλής που αφορούν την αποκήρυξη του χρέους. Γιατί σπεύδετε να αποπληρώσετε κάτι όταν δικαιούστε να το αμφισβητήσετε και όταν η χώρα ξεκάθαρα έχει ανάγκη από πόρους για την υποστήριξη της κοινωνίας. Είμαστε στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής απέναντι στη μυστική διπλωματία και ζητάμε φανερές αποφάσεις από την κυβέρνηση. Θα υποστηρίξουμε την ειρήνη και όχι την προσέγγιση του Πρωθυπουργού που είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανοίγει πολλές δυνατότητες για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τα δικαιώματα της Κύπρου. Θα υποστηρίξουμε τους λαούς που πλήττονται από τις κυβερνήσεις και όχι την διπλωματία των σεισμών που επιβραβεύει τις κυβερνήσεις και την κυβέρνηση την τουρκική που θυματοποίησε τόσους ανθρώπους. Θα υποστηρίξουμε ένα κοινοβούλιο που ανταποκρίνεται στο ρόλο του σχετικά με τις ποινικές υποθέσεις που αφορούν υπουργούς και πρωθυπουργούς. Υπάρχει σε εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε, η δίκη για το Μάτι και αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή η αίτηση άρσης ασυλίας της κυρίας Δούρου, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει η διαδικασία αυτή να κινηθεί τάχιστα για να προχωρήσει η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης για το έγκλημα στο Μάτι. Και θα πρέπει η Βουλή για το έγκλημα των Τεμπών να μην συμπράξει σε διαδικασίες σύντμησης των προθεσμιών παραγραφής και ελπίζουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρόκειται να επιχειρήσετε την σύντμηση της τακτικής συνόδου, αλλά θα υπάρξει μια ενιαία τακτική σύνοδος από εδώ και στο εξής. Είμαστε εναντίον, λοιπόν, του κλεισίματος της Βουλής και υπέρ της διερεύνησης για τα θύματα των Τεμπών, για τις ψυχές αυτές που χάθηκαν, για τη Βόρεια Εύβοια και την απώλεια του Εθνικού Δρυμού. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να μιλάει με αόριστο μάλλον τρόπο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είμαστε κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 που αποτελεί την εγγύηση για τη δημόσια δωρεάν παιδεία υψηλού επίπεδου σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα είμαστε υπέρ της δημιουργίας ξεχωριστής κατηγορίας εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που μπορεί να γίνει χωρίς αναθεώρηση του συντάγματος. Εάν όμως φέρετε διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, να ξέρετε και σας το θέτουμε από τώρα ότι εμείς θα προτείνουμε την αναθεώρηση τριών άρθρων του συντάγματος. Του άρθρου που θεσμοθετεί τη βουλευτική ασυλία και είναι η ώρα να καταργηθεί.
για να πάψει η ατιμωρησία του πολιτικού προσωπικού, του άρθρου που προβλέπει την υπουργική ασυλία και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και τέλος του άρθρου το οποίο προβλέπει τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, άρθρου που τελικώς κατοχυρώνει την διαπλοκή. Κύριε Πρόεδρε, ένα με δύο λεπτά το πολύ θα χρειαστώ. Ένα με δύο λεπτά. Κατοχυρώνει λοιπόν την διαπλοκή εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Και τέλος, θα προτείνουμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης να θεσμοθετηθεί, κύριε της κυβέρνησης, ακούστε το γιατί σας αφορά, η απαγόρευση σύμπτωσης υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας. Να μην είναι μέλη της κυβέρνησης οι βουλευτές, να μην είναι βουλευτές εν ενεργεία υπουργοί, γιατί αυτό είναι άλλος ένας παράγοντας σύγχυσης και αλλίωσης της διάκρισης των εξουσιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την τελευταία φορά που ανέβηκα σε αυτό το βήμα, πριν από 8 χρόνια, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, ως πρόεδρος της Βουλής, στη θύελλα της παραβίασης της δημοκρατικής εντολής του δημοψηφίσματος και της επιβολής του τρίτου μνημονίου, του δημοψηφίσματος που παραβιάστηκε και καταπατήθηκε, δεν διορθώθηκε, όπως υπόθηκε σήμερα, στη θύελλα της υιοθέτησης μέτρων που βάθυναν τις αδικίες, υποσχέθηκα ότι θα αγωνιστώ όπως διαχρονικά αγωνίστηκα για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Αυτό που σήμερα αισθάνομαι την ανάγκη να πω είναι ότι τα όνειρα είναι πολύ επίμονα, όπως και οι ιδέες, όπως και οι αξίες. Έτσι επίμονη είναι και η πλεύση ελευθερίας που με τους 8 βουλευτές της θα υπηρετήσει τα όνειρα, τις προσδοκίες, τις ελπίδες των ανθρώπων αυτής της χώρας. Για αυτούς είμαστε εδώ, αυτούς υπηρετούμε, αυτούς θα υπηρετήσουμε απαρέγκλιτα και στο όνομά τους θα επιμείνουμε να μιλάμε εδώ στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Σας ευχαριστώ.